Έγινε συνάντηση με τον διευθυντή του γραφείου του κυρίου Κόπτση. Είναι και δάσκαλος, όπως είπε, συνάδελφος. Ήξερε λοιπόν τα ζητήματα που θέλαμε να του θέσουμε. Μας άκουσε και προσεκτικά. Είχαμε τσάι και συμπάθεια. Μάλλον βγάλτε το τσάι, δεν υπήρχε. Από εκεί και πέρα όμως, οι απαντήσεις που πήραμε ήταν ότι δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να σας απαντήσουμε στα βασικά σας αιτήματα. Θέσαμε το ζήτημα με βάση τους τρεις άξονες των αιτημάτων που είχαμε επεξεργαστεί οι σύλλογοι, οι 9 σύλλογοι που πήραμε την πρωτοβουλία για τη μεγάλη διαδικτυακή σύσκεψη στις 20 του μηνός. Σήμερα έχουμε την παράστασή μας εδώ και θα πούμε για το επόμενο διάστημα. Τα αιτήματα που θέσαμε είναι ο πρώτος άξονα με βάση τις υποδομές. Έχει γεμίσει η περιοχή και της Αττικής αλλά και πανελλαδικά τσίγκινα κουτιά και κατάλληλες αίθουσες. Και μάλιστα σήμερα που ξεκινάνε ξανά οι εγγραφές, τετράχρονα και πεντάχρονα παιδιά, αν δεν πάρθουν μέτρα, θα στεγαστούν για άλλη μια φορά μαζί με τις νηπιαγούς τους σε αυτά τα ακατάλληλα απαράδεκτα κτίρια το 2022. Ο δεύτερος άξονας που βάλαμε είναι για τη μείωση του αριθμού ανατάξει, φυσικά, και τα μέτρα και την οικοτεχνική υποδομή γενικότερα. Και το τρίτο ζήτημα βάλαμε για τη μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών. Και επιπλέον, το νέο θέμα που προέκυψε με τα γεύματα, μιας και μας έρχονται μηνύματα από διάφορα μέρη ότι ελπίζουμε προσωρινό να είναι το θέμα, αλλά διακόπτονται τα γεύματα. Η νομοθετική κατοχύρωση του ωραρίου των νηπιαγωγών, αλλά και των συναδέλφων με τα ολιγοθέσια σχολεία, είναι ζήτημα αιχμής για το επόμενο διάστημα. Θα επιμείνουμε σε αυτό, το τονίσαμε, και είναι κάτι που γίνεται, αρκεί να υπάρχει πολιτική θέληση από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, και είναι κάτι που θα οδηγήσει σε μόνιμους διορισμούς νηπιαγωγών, που είναι ο κλάδος που έχει και μεγάλη αδιοριστία. Όλα αυτά είναι και γνωστά και κατανοητά από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν έχει από ό,τι φαίνεται τη διάθεση να τα προχωρήσει και μάλλον θα πρέπει να νιώσει πιο μαζικά, πιο βαθιά, πιο δυνατά την πνοή μας στο επόμενο διάστημα. Άρα σήμερα είναι το δεύτερο βήμα με την παράστασή μας εδώ. Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία. Εμείς διεκδικούμε το 2022 ένα νηπιαγωγείο και μια νηπιαγωγό με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας, μορφωτικές, οικονομικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές, αλλά και με βάση τις μεγάλες δυνατότητες της εποχής μας. Και αυτό θα το επιβάλλουμε όχι γιατί μόνο είναι εργασιακό ζήτημα, αλλά γιατί τα παιδιά μας, και τα τετράχρονα και πεντάχρονα παιδιά, θέλουμε πραγματικά να βιώνουν σε χώρους κατάλληλους το παιδαγωγικό, το σπουδαίο παιδαγωγικό έργο που γίνεται στα νηπιαγωγεία. Συνεχίζουμε το επόμενο διάστημα με επόμενο σταθμό του αγώνα μας στις 8 Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο Σύνταγμα, στο Μεγάλο Πανεργατικό Συλλαλητήριο, όπου θα αναδείξουμε όλα τα ζητήματα της αντιλαϊκής, αντιεκδοτικής πολιτικής, τα αιτήματά μας, αλλά και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία. Συνεχίζουμε.